Σπίτι, παρασπίτι. Όχι, με αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Τα οποία είναι είτε με COVID, είτε με γρήπη, είτε με ίωση, είτε. Ευτυχώς έφυγε η γαστιντερίτιδα. Δεν ξέρω, θα μας το πει η κυρία Άννα Παρδάλη, παιδίατρος, αντιπρόεδρος Μετριάτων. Κυρία Παρδάλη, η γαστιντερίτιδα έφυγε, την ξεχάσαμε, γιατί έχουμε και αυτή την ταλαιπώρια. Και ταλαιπώρια, ναι. Κυρία Παρδάλη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Οι γαστρεντερίτιδες είναι όλο το χρόνο. Απλά υπάρχουν περίοδοι που κάνουν κάποιο μεγαλύτερη έξαρση, υφίονται και ξανά είναι στην επικαιρότητα. Όμως σε αυτή τη φάση η επέλαση είναι κυρίως των αναπνευστικών λοιμώξεων. Φαίνεται ότι ο COVID κορυφώνεται, η γρήπη και ο RSV, ό,τι αφορά τα παιδιά, αλλά και άλλοι ιοί όπως είναι ο αδενοϊός, όπως είναι ο εντεροϊός, είναι επίσης σημαντική για τα παιδιά και οδηγούν πολύ εύκολα σε νοσηρότητα, ακόμα και σε νοσηλεία. Την έχουμε αυτή την έξαρση και μέχρι πότε θα είμαστε έτσι, σε επιφυλακή. Φαίνεται ότι η κινητικότητα λόγω των γιορτών, αλλά και ο συγχρονισμός ο οποίος επιβάλλουν αυτές οι κοινωνικές, οι κοινωνικού τύπου συνευρέσεις που είναι φυσιολογικό να κορυφωθούν αυτή την περίοδο, θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη κορύφωση. Ήθελα λίγο να επιστήσω την προσοχή όμως για τη γρήπη, ιδιαίτερα για τη γρήπη. Γιατί ξέρετε, ο COVID, αν και απασχολεί πάρα πολύ, και θα κάνω μια δεύτερη παρένθεση, έχουμε 40 με 50 ανθρώπους την εβδομάδα και είναι κυρίως ηλικιωμένοι. Στα παιδιά όμως απασχολεί η γρήπη που οδηγεί πολύ εύκολα στο νοσοκομείο. Και όχι μόνο, ολόκληρη την κοινότητα. Ναι. Σύμφωνα με την επιτήρηση του ΕΟΔΗ, έχουμε ήδη 4 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από τη γρήπη και η διάμεση ηλικία είναι 69 έτη. Α, νέοι. 69 νέοι. Έτη, δεν είναι δηλαδή. Βέβαια, είναι νέοι άνθρωποι. Όταν η διάμεση ηλικία σε αυτούς τους 4 που μέχρι τώρα έχουν χαθεί, και βέβαια τώρα έχει ανοίξει η υψηλής νοσηρότητας περίοδος. Είναι μικρής ηλικίας. Και κάνω έτσι μια έκκληση. Υπάρχει χρόνος ακόμα, τουλάχιστον οι ευπαθείς. Δεν πρέπει να υπάρχει κανένας ευπαθής. Αλλά και τα παιδιά. Στα παιδιά υπάρχει η ομάδα των υπέρβαρων παιδιών. 4 στα 10 Ελληνόπουλοι είναι υπέρβαρα και ανήκει στην ομάδα υψηλού κινδύνου που νοσούν βαρύτερα. Εφόσον λοιπόν έχουν καλυφθεί όλοι οι ευπαθείς πληθυσμοί. Δεν προκαλεί αίσθηση λίγο αυτό με τόσες καμπάνιες για την παχυσαρκία γενικότερα? Υποτίθεται προσπαθούμε να έχουμε έναν τρόπο ζωής και διατροφής πλέον πιο έτσι υγιεινό. Προκαλεί αίσθηση πώς η παχυσαρκία έχει μου μπει στα σπέλ. Να το πω λαϊκά. Δεν θα το ρίξει μπόι το παιδί? Έτσι το μας λέγανε, θα το ρίξει μπόι. Αν και η Ελληνίδα γιαγιά έχει αποφανθεί και ξέρετε πολύ δύσκολα τα βάζει κανείς μαζί της. Τι ξέρετε εσείς, η Ελληνίδα γιαγιά ξέρει καλύτερα. Ότι δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, ακριβώς. Ερώτημα τώρα. Τι κάνουμε, γιατί ακούστε τι γίνεται τώρα, τη συγκυρία, να σας πω το πρακτικό κομμάτι. Γονιός 3 παιδιών εδώ πέρα και τα ξέρουμε. Πες, πατέρα. Κλείνουν την Πέμπτη τα σχολεία. Όλα είναι κολλημένα μεταξύ τους, θέλω να σας πω. Γαλάκια, μιξούλες, πυρετούλιδες, μειοσούλες. Και πάνε στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τη γιαγιά και τον παππού και τους κολλάνε. Τι κάνουμε, δίνετε εντολή εσείς οι παιδίατροι μακριά από τον παππού και τη γιαγιά, το λέτε αυτό ή όχι? Όχι, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να επιστρέψουμε σε παλιότερες εποχές. Το κομμάτι της υγιούς κοινωνικής ζωής είναι μέρος της υγείας του ανθρώπου. Όμως μπορούμε να λάβουμε κάποια μέτρα. Υπάρχουν εύχερα αυτά τα τεστ. Αυτά τα τεστ τα οποία ανιχνεύουν και γρήπη και COVID και RSV. Να κάνουμε και τα πιτσιρίκια. RSV είναι, ακριβώς είναι πρόβλημα ο RSV και για την τρίτη ηλικία πια. Ναι. Οπότε ας κάνουμε ένα τεστ και με οποιοδήποτε ύποπτο σύμπτωμα, ακόμα και μία μυτούλα, το τσεκάρουμε, το διπλοτσεκάρουμε και έπειτα επισκεπτόμαστε τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Άρα για να χαρούμε τις γιορτές με τους παππούδες και τις γιαγιάδες και τους γονείς μας, ένα τεστάκι από το φαρμακείο, να είμαστε σίγουροι ότι οι μιξούλες είναι μιξούλες και όχι κάτι από αυτά που είπατε, και πάμε και τρώμε ακριβώς. Όσο θέλουμε, χωρίς φόβο. Με ασφάλεια και υπομονή. Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στους γονείς, υπομονή. Οι όσες οι οποίες κυκλοφορούν αυτή την εποχή χαρακτηρίζονται από πάρα πολύ έντονο βήχα. Τόσο έντονο που προκαλεί ανησυχία στους γονείς. Ναι. Θέλει υπομονή όμως. Άμα βήχει το παιδί, βέβαια. Άμα έχει πυρετό 37 και μισό, βέβαια. Ανησυχούμε, γονείς είμαστε. Ο βήχας αγχώνει. Αυτό είναι ότι ο βήχας τους αγχώνει πολύ. Ας σκεφτούμε όμως ότι ο βήχας είναι ένα φυσιολογικό αντανακλαστικό. Είναι μια άμυνα πρωτίστως. Και συνήθως κάνει τον κύκλο του. Σε συνεννόηση πάντα με τα χαρακτηριστικά του βήχα με τον παιδίατρό μας, που είναι πάντα κοντά στην ελληνική οικογένεια.
Μάλιστα. Κυρία Παρδάλη, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κυρία Παρδάλη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, η πρόταση από το κοντρόλ μας.